όμως οι Ισραηλινοί είναι αυτοί που θα διώξουν και θα βγουν μπροστά. Χρειάζεται προσοχή αυτή την αντεπίθεση με τον Πιερό. Θα μπει στην περιοχή, θα σουτάρει, η μπάλα θα περάσει έξω. Οπότε καλή στιγμή στο τέταρτο λεπτό σε αυτή την αντεπίθεση. Σούτκρεν ξεφεύγει από τον Κεντά. Ο αρχηγός ο Λαβί, ο Τσέρι τη Σέντρα, η κεφαλιά, δοκάρει μεγάλη ευκαιρία και τον γκολ. Τον γκολ από τον Νταβίτ, δεν υπάρχει γκολ νομίζω. Έχει ακυρωθεί offside. Ευτυχώς. Θα δούμε εδώ. Ο Πιερό κάνει σέντρα, αλλά είναι ο Χαζίζα εκτεθειμένος. Βρίσκεται το δοκάρι, αλλά σαφώς σε θέση offside. Και στη συνέχεια η μπάλα θα στοθεί στον Νταβίτ, θα σκοράρει παρά την προσπάθεια εκεί. Θα ελεγχθεί σίγουρα η φάση. Υπάρχει, είπαμε, VAR για πρώτη φορά στα μάτια του τρίτου προκληματικού της κορυφαίας εθνικής διοργάνωσης. Σκόραραν οι Ισραηλινοί, όμως τον γκολ σωστά ακυρώθηκε ο Χαζίζα. Ο Πλάνιτς έρχεται ωραία, περνά στην περιοχή. Ο Χαμάς η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι κόρνερ. Ο αθλητής από την πρώτη χρονιά που έκανε στον πάγκο του Απόλλωνα έχει συμβόλαιο μέχρι το 23. Εδώ ο Χαμάς πιέζουν ψηλά, λάθος, ο Χαζίζα πήρε, ευτυχώς η μπάλα είναι δοκάρι και έξω νομίζω. Μεγάλη ευκαιρία, ανεχόταν ένα τσάμπαγκολο Απόλλων, δώρο, ευτυχώς την μετάδοση. Εδώ η κάθετη πάσα είναι καλή, θα να γίνει φάση με τον Πιερό, το σούτ, ο Γιωβάνο Βισχάνη, έξω ευτυχώς και πάλι από το Τσέρι και στέλνει την μπάλα στην κερκίδα. Μεγάλες ευκαιρίες χαμένες για τους Ισραηλινούς. Μαρκάρει ο Φιλιώτης, πολυγωνία στην περιοχή. Να ξεμαρκαριστεί ο Γάλλος, διπλή άμυνα κόντρα τον Ευρώησε. Χαζίζα η σέντρα και να τον γκολ στο τυχερό. Να τον γκολ στο 38. Μάλιστα. Χτύπησε η μπάλα στον Βέιμπερ. Και αφήνει άναυδο, εξουδετερώνεται ο Αλεξάνδρα Γιωβάνοβιτς και η μπάλα κυλά στα δίχτυα. Μένα τυχερό γκολ, οι Ισραηλινοί παίρνουν προβάδισμα στο σκορ σε ένα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του αγώνα. Χτύπησε και στο χέρι του Φιλιώτη η μπάλα, σώθηκε στο Χαζίζα. Και τώρα ο Κορνού, παλιά είναι καλή, ο Τσέρι περιμένει, ο Πιερό, η άμυνα εκεί από τους φιλοξενούμενους. Κορνού, παλιά κεφαλιά του Γιωβάνοβιτς, ο Βούκας είναι ο Πιερό, υπάρχει ευκαιρία εδώ γκολ, το 2-0 από τον Μοχάμετ. Βρίσκουν δεύτερο γκολ. Η σέντρα τον Κορνού δεν μπορούσε ο Πέιπερ, εκεί έδιωξε ο Ροπές, έδωσε την ασίστ ουσιαστικά στον Μοχάμετ και αυτός κεραυνοβόλησε τον Γιωβάνοβιτς και διαμόρφωσε το 2-0. Δεν μπορεί εδώ να κάνει κάτι ο Σέρβος, ξανά και ξανά το δεύτερο γκολ της πρωταθλήτριας ομάδας του Ισραήλ. Και την άμυνά του, γιατί οι Ισραηλινοί ξέρουν να δημιουργούν προβλήματα και να απειλούν. Εδώ σουτ, βγάζει εκεί, κάνει φοβερή επέμβαση ο Γιωβάνοβιτς, ανάβει κόκκινο στο Χαζίζα. Εδώ το σουτ, συγγνώμη, από τον Νταβίτ, όχι τον Χαζίζα, διορθώνω, το 21. Με φάλσο και με το ένα χέρι ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ η πίεση, κερδίζουν την μπάλα ο Χαζίζα, ευκαιρία μεγάλη, πλασάρι με τα πόδια. Παρουσιασμός στις κερκίδες, διώχνει Χαζίζα, κάρτα και κόκκινη. Εδώ το φάουλ και η δεύτερη κίτρινη στον Βούκας είναι Γιωβάνοβιτς. Και ο Απόλλωνας μένει με 10 παίχτες. Η επιθέση των Ισραηλινών με το 2-0. Ωραία προσπάθεια, κερδίζει ο Νταβίτ, μπαίνει στην περιοχή. Σεντράρει, μεγάλη ευκαιρία, να το 3-0. Λες και είναι αφενιασμένοι οι Ισραηλινοί. Κάνουν ό,τι θέλουν στον αγώνα. Σέντρα από τον Νταβίτ, μόνος θα μαρκάριστος ο Μοχάμετ. Θα διαμορφώσει το 3-0. Δύο γκολ ο Νιγηριανός. Εδώ από την ασίστ του Νταβίτ δεν υπάρχει κανείς να μαρκάρει. Εξαιρετικός συνδυασμός. Ο Πιερό, ευκαιρία εδώ έξω, το βολέ από τον Ατζίλη. Πέρσι αγωνίστηκε στην Μπερσεβά. Η σέντα από τον Χαζίζα, ευκαιρία ο Πιερό. 4-0. Μετρά το γκολ. Το σημάκι μένει κάτω. 0. Για να δούμε αν καλύπτεται ο Πιερό. Δεν φεύγει από πίσω. Νομίζω όμως τον καλύπτει ο αρχηγός ο Βαλεντίν Ροπέρς.
καλοσδηγισμένη σέντρα, έρχεται από πίσω. Φανή, Τσέρι, το σούτ, έξω. Κυνηγήσει κάποιον γκολ. Χάμπος Κυριάκου ξεμαρκάρεται σε καλό σημείο. Ευκαιρία έξω. Να τη μεγάλη ευκαιρία με τον Χαμάς. Το από ο Απόλλωνας χάνει την μεγάλη του ευκαιρία. Δεν υπάρχει κανένα offside. Το πλασέ με το δεξί πόδι του Μαροκινού μπακ στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ευκαιρία εδώ. Το σούτ από του Ρουκαβίτσα, δοκάρι δεύτερο στο μάτς.